Λίγες ώρες έμειναν πριν τον μεγάλο τελικό του κυπέλου ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Μάνολο Χιμένεθ έχει βάλει τους παίκτες στους ρυθμούς τελικού. Καθημερινά στα Σπάτα έχει συζητήσεις και σε προσωπικό επίπεδο με αρκετούς ποδοσφαιριστές, προσπαθώντας να τους ψυχολογήσει αλλά και να τους προετοιμάσει για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Είναι πραγματικά αυτό που με απασχολεί περισσότερο. Ο αντίπαλός μας τα τελευταία παιχνίδια παίζει συνήθως χρησιμοποιώντας τους ίδιους παίκτες. Εμείς καταφέραμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο μετά από 24 χρόνια, την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αλλά αν δεν είμαστε έτοιμοι, δεν μπορέσουμε να κάνουμε μια αντίστοιχη γιορτή μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τάντα σούκαρι, τάντα φλόρε. Εμπλαντέσε la personalidad y el carácter. Η αλήθεια είναι ότι τόσα λουλούδια, τόσες γιορτές μπορεί να κάνει, όχι να κάνει κακό, αλλά μπορεί να επιβαρύνει λίγο την συνολική ψυχολογία. Νομίζω είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που καλούμαστε να κάνουμε, δηλαδή να αφήσουμε πίσω τους πανηγυρισμούς και όλα αυτά που περάσαμε στη Φιλαδέλφια μαζί με τον κόσμο μας και να κοιτάξουμε ένα τελικό μπροστά μας που είναι και αυτός ένας από τους στόχους μας. Η αλήθεια είναι ότι η άμυνα της ΑΕΚ έχει ταλαιπωρηθεί φέτος περισσότερο από κάθε άλλο όσον αφορά τις στημένες φάσεις. Ακόμα και το γκολ του Βαρέλα στην Τούμπα που ακυρώθηκε προήρθε από κόρνερ. Από την άλλη πλευρά, οι κυτρινόμαυροι δεν έχουν εκμεταλλευτεί όσο θα μπορούσαν τους εξαιρετικούς εκτελεστές στημένων που διαθέτει. Ο προπονητής έχει ρίξει μεγάλο βάρος στη δουλειά που γίνεται στα Σπάτα για τον τελικό του κυπέλου στις στατικές φάσεις και στις τελευταίες προπονήσεις δούλεψε και στην επιθετική αλλά και στην αμυντική λειτουργία. Το περιμένουμε πολύ, πολύ καιρό. Θέλαμε να φτάσουμε ως αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που από τους στόχους που έχουμε θέσει κατακτήσαμε τον πρώτο και είμαστε πολύ κοντά στο δεύτερο στόχο. Και είναι προσωπικό στοίχημα για όλους εμάς να γραφτούμε στην ιστορία της ομάδας μετά από 40 χρόνια. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι καταλήγει σιγά σιγά στην ενδεκάδα του τελικού, έχοντας πάντως κάποια ερωτηματικά. Για τον παρτενέρ του Σιμόες, στα κεντρικά χαφ, ελήψη του τιμερημένου Κονέ, ο Γαλανόπουλος είναι η προφανής επιλογή. Αλλά δεν θα πρέπει να αποκλειστεί κάποια έκπληξη για να ψηλώσει η ενδεκάδα της Ένωσης. Το σενάριο που θέλει το Λαμπρόπουλο να παίζει δίπλα στον Σιμόες δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Από εκεί και πέρα, φαβορή για τη θέση του δεξιού ακραίου είναι ο Γκάλο. Ο Πολυσόλα δείχνει ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος θα έρθει από τον πάγκο, όπως και ο Μάνταλος. Έτσι λοιπόν, σίγουρη θέση στο βασικό σχήμα φαίνεται να έχουν οι Μπάρκας, Χουλτ, Μπακάκης, Τσιγκρίνσκι, Βράνιες, Σιμόες, Μπακασέτας, Λιβάγια και Αραούχο. Για τη 18η επίσης δημιουργείται πονοκέφαλος, καθώς πέρα του Τσιτόντα αλλά και δύο πιτσιρικάδων που επιβάλλει ο κανονισμός του κυπέλου, θα υπάρχουν άλλες 4 διαθέσιμες θέσεις. Μάνταλος και Χριστοδουλόπουλος θεωρούνται βέβαιοι, όπως και ο Λαμπρόπουλος, ενώ λογικά ο 7ος θα είναι ο Γιακουμάκης. Κάτι μεγαλύτερο από ένα μάτς που κρίνει τον τίτλο είναι ο τελικός κυπέλου για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει αντιληφθεί πόσο πολύ κάνει γκέλ στην ψυχολογία των παικτών τελευταία αναμέτρηση στη σεζόν με την ΑΕΚ. Γι' αυτό και αποφάσισε η ομάδα να κατέβει από χθες στην Αθήνα για να περάσει όλοι μαζί αυτά τα 48 ώρα πριν από τον τελικό. Το αγωνιστικό πλάνο του Ρουμάνου τεχνικού είναι σχεδόν έτοιμο και μένει μόνο να πάρει αποφάσεις για τρεις θέσεις στην 11η αλλά και τις τελικές επιλογές 18η, καθώς μην ξεχνάμε ότι υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχουν δύο νεαροί που πιθανότατα θα είναι όλοι και ο Σιαμπάνης, οπότε κάποιοι από όσους έχουν παίξει κατά καιρούς μέσα στη σεζόν πρέπει να μείνουν εκτός. Γι' αυτό και το βάρος θα δοθεί στην ψυχολογική προετοιμασία της ομάδας. Μία πιθανή ενδεκάδα είναι με τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια με τους Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο και Βιερίνια μπροστά τους. Στις δύο θέσεις των κεντρικών μέσων ο Μαουρίσιο είναι ο ένας σίγουρος και η άλλη θέση παίζεται ανάμεσα σε Σάκοφ που έχει πετύχει 5 γκολ στο θεσμό και τον Κάνιας. Ο Πέλκας θα κινείται μπροστά από τους δύο μέσους ενώ ο Κάμπος θα έχει μια σίγουρη θέση στο ένα άκρο της επίθεσης. Στο αριστερό η θέση παίζεται ανάμεσα σε Μακ και Λιμνιό, ενώ ο Πρίγιοβιτς θα είναι ο βασικός φορ του ΠΑΟΚ. Το θέμα του διαιτητή του τελικού μονοπολεί από χθες τα ρεπορτάζ. Τα γραφεία της Τούμπας όμως δεν υπάρχει αντίδραση, αφού μέχρι στιγμής ο επίσημος ΠΑΟΚ έχει επιλέξει τον δρόμο της σιωπής. Στα γραφεία της ΠΑΕ θα ήθελε να σφυρίξει τον τελικό Τάο Σιδηρόπουλος. Από τη στιγμή όμως που αυτή η λύση δεν προκρινόταν από την ΚΕΔ, δεν αντιμετωπίζουμε αρνητισμό τον ορισμό ξένου διαιτητή. Σε ρυθμούς τελικούς κινούνται ήδη οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, βρίσκονται στην Αθήνα και κάνουν βόλτες τραγουδώντας συνθήματα στους δρόμους της πρωτεύουσας. Ο μεγάλος όγκος των φίλων του κεφάλου φυσικά αναμένεται το Σάββατο με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Λίγες ώρες έμειναν πριν τον μεγάλο τελικό του κυπέλου ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Μάνολο Χιμένεθ έχει βάλει τους παίκτες στους ρυθμούς τελικού. Καθημερινά στα Σπάτα έχει συζητήσεις και σε προσωπικό επίπεδο με αρκετούς ποδοσφαιριστές, προσπαθώντας να τους ψυχολογήσει αλλά και να τους προετοιμάσει για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Είναι πραγματικά αυτό που με απασχολεί περισσότερο. Ο αντίπαλός μας τα τελευταία παιχνίδια παίζει συνήθως χρησιμοποιώντας τους ίδιους παίκτες. Εμείς καταφέραμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο μετά από 24 χρόνια, την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αλλά αν δεν είμαστε έτοιμοι, δεν μπορέσουμε να κάνουμε μια αντίστοιχη γιορτή μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τάντα ζούκαρι, τάντα φλόρε. Εμπλαντέσε la personalidad y el carácter. Η αλήθεια είναι ότι τόσα λουλούδια, τόσες γιορτές μπορεί να κάνει, όχι να κάνει κακό, αλλά μπορεί να επιβαρύνει λίγο την συνολική ψυχολογία. Νομίζω είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που καλούμαστε να κάνουμε, δηλαδή να αφήσουμε πίσω τους πανηγυρισμούς και όλα αυτά που περάσαμε στη Φιλαδέλφεια μαζί με τον κόσμο μας και να κοιτάξουμε ένα τελικό μπροστά μας που είναι και αυτός ένας από τους στόχους μας. Η αλήθεια είναι ότι η άμυνα της ΑΕΚ έχει ταλαιπωρηθεί φέτος περισσότερο από κάθε άλλο όσον αφορά τις στημένες φάσεις. Ακόμα και το γκολ του Βαρέλα στην Τούμπα που ακυρώθηκε προήρθε από κόρνερ. Από την άλλη πλευρά, οι κυτρινόμαυροι δεν έχουν εκμεταλλευτεί όσο θα μπορούσαν τους εξαιρετικούς εκτελεστές στημένων που διαθέτει. Ο προπονητής έχει ρίξει μεγάλο βάρος στη δουλειά που γίνεται στα Σπάτα για τον τελικό του κυπέλου στις στατικές φάσεις και στις τελευταίες προπονήσεις δούλεψε και στην επιθετική αλλά και στην αμυντική λειτουργία. Το περιμένουμε. Καθώς μην ξεχνάμε ότι υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχουν δύο νεαροί που πιθανότατα θα είναι ο Λιμνιός και ο Σιαμπάνης. Οπότε κάποιοι από όσους έχουν παίξει κατά καιρούς μέσα στη σεζόν πρέπει να μείνουν εκτός. Γι' αυτό και το βάρος θα δοθεί στην ψυχολογική προετοιμασία της ομάδας. Μία πιθανή ενδεκάδα είναι με τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια με τους Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο και Βιερίνια μπροστά του. Στις δύο θέσεις των κεντρικών μέσων ο Μαουρίσιο είναι ο ένας σίγουρος και η άλλη θέση παίζεται ανάμεσα σε Σάκοφ που έχει πετύχει 5 γκολ στο θεσμό και τον Κάνιας. Ο Πέλκας θα κινείται μπροστά από τους δύο μέσους, ενώ ο Κάμπος θα έχει μια σίγουρη θέση στο ένα άκρο της επίθεσης. Στο αριστερό η θέση παίζεται ανάμεσα σε Μακ και Λιμνιό, ενώ ο Πρίγιοβιτς θα είναι ο βασικός φορ του ΠΑΟΚ. Το θέμα ότι διαιτητή του τελικού μονοπολεί από χθες τα ρεπορτάζ. Τα γραφεία της Τούμπας όμως δεν υπάρχει αντίδραση, αφού μέχρι στιγμής ο επίσημος ΠΑΟΚ έχει επιλέξει τον δρόμο της σιωπής. Στα γραφεία της ΠΑΕ θα ήθελα να έχουν η Μπάρκας, Χουλτ, Μπακάκης, Τσιγκρίνσκι, Βράνιες, Σιμόες, Μπακασέτας, Λιβάγια και Αραούχο. Για τη 18η επίσης δημιουργείται πονοκέφαλος, καθώς πέρα του Τσιτόντα αλλά και δύο πιτσιρικάδων που επιβάλλει ο κανονισμός του κυπέλου θα υπάρχουν άλλες 4 διαθέσιμες θέσεις. Μάνταλος και Χρυστοδουλόπουλος θεωρούνται βέβαιοι, όπως και ο Λαμπρόπουλος, ενώ λογικά ο 7ος θα είναι ο Γιακουμάκης. Κάτι μεγαλύτερο από ένα μάτς που κρίνει τον τίτλο είναι ο τελικός κυπέλου για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει αντιληφθεί πόσο πολύ κάνει γκέλ στην ψυχολογία των παικτών τελευταία αναμέτρηση στη σεζόν με την ΑΕΚ. Γι' αυτό και αποφάσισε η ομάδα να κατέβει από χθες στην Αθήνα για να περάσει όλοι μαζί αυτά τα 48 ώρα πριν από τον τελικό. Το αγωνιστικό πλάνο του Ρουμάνου τεχνικού είναι σχεδόν έτοιμο και μένει μόνο να πάρει αποφάσεις για τρεις θέσεις στην 11η αλλά και τις τελικές επιλογές 18η. Πολύ καιρό θέλαμε να φτάσουμε ως αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που από τους στόχους που έχουμε θέσει κατακτήσαμε τον πρώτο και είμαστε πολύ κοντά στο δεύτερο στόχο. Και είναι προσωπικό στοίχημα για όλους εμάς να γραφτούμε στην ιστορία της ομάδας μετά από 40 χρόνια. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι καταλήγει σιγά σιγά στην 11η του τελικού, έχοντας πάντως κάποια ερωτηματικά. Για τον παρτενέρ του Σιμόες στα κεντρικά χαφ, ελήψη του τιμερημένου Κονέ, ο Γαλανόπουλος είναι η προφανής επιλογή. Αλλά δεν θα πρέπει να αποκλειστεί κάποια έκπληξη για να ψηλώσει η ενδεκάδα της Ένωσης. Το σενάριο που θέλει το Λαμπρόπουλο να παίζει δίπλα στον Σιμόες δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Από εκεί και πέρα, φαβορή για τη θέση του δεξιού ακραίου είναι ο Γκάλο. Ο πολυσολαδείχνιος Λάζαρος Χρυστοδουλόπουλος θα έρθει από τον πάγκο, όπως και ο Μάνταλος. Έτσι λοιπόν, σίγουρη θέση στο βασικό σχήμα φαίνεται.